Οι εξελίξεις μετά τις αποκαλύψεις γύρω από το σφαγείο Σύπρα με την Γενική Λογίστρια του Κράτους, ο σύζυγος του ιδιοκτήτη του σφαγείου να βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Η πιθανή εμπλοκή της Ρέας Γεωργίου σε ενδεχόμενη ευνοιοκρατική μεταχείριση του σύζυγου της οδήγησε τον Υπουργό Οικονομικών, όπως πληροφορείται το ΜΕΚΑ, να ζητήσει από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας γνωμάτευση για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, αφού η ίδια ως πρόεδρος της Αρχής Εποπτείας Ελεκτικού Επαγγέλματος απέφυγε να ενημερώσει ότι ο αδελφός της ως ελεκτής και μέλος της ανεξάρτητης αυτής αρχής είχε αναλάβει τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων των εταιριών του συζύγου της. Διαπιστώσεις που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων με τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να κινούνται σχεδόν προς την ίδια κατεύθυνση, ζητώντας άμεση διερεύνηση του όλου ζητήματος. Τα όσα αναδεικνύονται για την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφέροντος της Γενικής Λογίστριας με συγγενικό της πρόσωπο πρέπει αμέσως να διερευνηθούν. Η σύγκρουση συμφέροντος από όπου και να προέρχεται, όποιον και να αφορά, δεν είναι επιτρεπτή και δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή. Οι πολίτες δικαιολογημένα διερωτώνται. Ποιες πλάτες έχει ο ιδιοκτήτης του σφαγείου στα δώματα της κυβέρνησης για να τη χάνει όλα αυτά τα χρόνια τέτοιας ευνοϊκής μεταχείρισης? Δεν μπορεί να είναι η κυρία Γεωργίου εκεί για να είναι πρόεδρος της Αρχής Εποπτείας του Λογιστών όταν ο αδερφός της ελεκτής ήλεγχε το σφαγείο του συζύγου της. Ναι. Πώς απλά να το πει κάποιος? Αν δει κάποιος την νομοθεσία, και είναι πολύ απλό να το δει, θα διαβάσει ακριβώς αυτό που σου περιγράφω, ότι είναι απαγορευτικό. Το θέμα τίθεται την ίδια ώρα προς συζήτηση την ερχόμενη Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. Πρέπει να υπάρξει πλήρης διερεύνηση, να αναζητηθεί η αλήθεια και οι ευθύνες και ενδεχομένως να προκύψει και θέμα παρέτησης της κυρίας Γεωργίου. Η αστυνομία στο μεταξύ προχωρεί στην ετοιμασία των φακέλων των δύο υποθέσεων που αφορούν στους ιδιοκτήτες των δύο σφαγείων, Σύπρα και ΑΑ, που συνελήφθησαν χθες για παράνομη εργοδότηση αλλοδαπών προσώπων, ώστε στη συνέχεια να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου. Μένουμε στο θέμα.